Έχει ξεκινήσει η περιήγηση, η ξενάγηση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στα πρώτα περίπτερα. Αν μας ακούει ο Μουρελάτος, ο Σπύρος, να μας πει πού ακριβώς είναι, στο ποιο σημείο, ο Μητσοτάκης και να δούμε ξεκίνησε, σε πόση ώρα περίπου θα έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός. Έλα, Σπύρο. Ναι. Ξεκίνησε εδώ και 5 λεπτά την περιήγησή του στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, στην συνάντησή του με τη διοίκηση Χελέξπο, του παρουσιάστηκε το σχέδιο ανάπλασης και σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Τζίκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι το σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ήταν και εντάχθηκε μάλλον στο πλαίσιο των προγραμματικών προεκλογικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτήν την ώρα χαιρετάει τους ανθρώπους που βρίσκονται στα περίπτερα και σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε στη διάθεσή μας, το πρώτο περίπτερο που θα κάνει στάση θα είναι στο περίπτερο του Ηρακλή. Υπάρχει συγκεκριμένο, θα σου έλεγα, πλάνο για την παρουσία του Πρωθυπουργού στα διάφορα περίπτερα. Αντιλαμβάνομαι πως θα αργήσει, θα πάει λίγο πίσω το πρόγραμμα, γιατί ο Πρωθυπουργός σταματάει σε κάθε περίπτερο και χαιρετάει τους εργαζομένους και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Ο Πρωθυπουργός μετά τον Ηρακλή θα πάει στο περίπτερο της πυροσβεστικής και εκεί ουσιαστικά θα πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τιτάνια μάχη όλο το καλοκαίρι. Δεν έχει σταματήσει αυτή η μάχη, όπως θα πει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την κατάσβεση των πολλών πυρκαγιών που υπάρχουν στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες. Συναφές με αυτό θα είναι και η παρουσία του στο περίπτερο της πολιτικής προστασίας. Εκεί θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας της πολιτικής προστασίας, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, τον οποίο θα ευχαριστήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί όπως θα πει κάνει εξαιρετική δουλειά. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει και κάποια στοιχεία για τον αριθμό των πυρκαγιών που έχουν μπει στη χώρα μας φέτος. Ουσιαστικά θα κάνει λόγο για περίπου διπλάσιο αριθμό σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, οι καμένες εκτάσεις, όπως θα πει, είναι οι μισές εν συγκρίση με το περσινό έτος. Και αυτό είναι ένα δείγμα κατά την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της εξαιρετικής, όπως τη χαρακτηρίζουν, δουλειάς που κάνει ο νέος γραμματέας πολιτικής προστασίας, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν και διάφορα στελέχη εδώ της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές. Βλέπω τον κύριο Γιουλέκα, τον κύριο Αναστασιάδη. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου υπάρχει το κύριο Παναγιωτόπουλος. Αυτή τη στιγμή χαιρετά τον Πρωθυπουργό, καθώς έκανε μια στάση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργείο, στο περίπτερο του Υπουργείου Άμυνας. Σας έλεγα πως εδώ βρίσκονται πολλοί υπουργοί, σχεδόν όλοι, και διάφορα στελέχη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και στα διάφορα περίπτερα θα το αντίθετε αυτό και η διεισόμαση, καθώς σε κάθε περίπτερο υπάρχει και ο αρμόδιος υπουργός για να υποδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετά τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περίπτερο του Υπουργείου Άμυνας και κατευθείαν σύμφωνα πάντα με το στο περίπτερο. Όμως έχει την πρόταση ο Πρωθυπουργός να χαιρετήσει. Αυτό που ακούτε τώρα είναι η μπάντα λοιπόν του Μεσικού. Απομακρύνεται από και αν δεν κάνω λάθος, Messi Guns N' Roses. Εκεί όπου πριν από λίγο βλέπαμε Paradise City, όπως πήγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ακούγεται ο Σπύρος. Ναι. Ορίστε. Προσπαθώ να σας ακούσω, face, συγγνώμη. Σπύρο, έχεις το λόγο εσύ. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε ένα στρατιωτικό ελικόπτερο. Είναι πολύ δύσκολο, όπως αντιλαμβάνεστε, να προσεγγίσω και πάρα πολύ κοντά. Του εξηγούν του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα, γιατί αποκατέστησα οπτική επαφή, πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο στρατιωτικό ελικόπτερο.
Όπως σας είπα και νωρίτερα, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού πηγαίνει προς τα πίσω, γιατί ο Πρωθυπουργός κοιτάει μέσα αυτή τη στιγμή στο στρατιωτικό ελικόπτερο και γίνεται ένας μικρός παρζουλισμός από δημοσιογράφους, φωτογράφους, κάμερες, αλλά και την συνοδεία του που τον πλαισιώνει σε αυτήν την βόλτα στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Προφανώς ο Πρωθυπουργός λαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας αλλά και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του συγκεκριμένου στρατιωτικού ελικοπτέρου και αν μπορούσε η κάμερα να κάνει και ένα πλάνο λίγο πιο ψηλά θα βλέπαμε και κομάντος του ελληνικού στρατού να είναι έτοιμοι να κατέβουν με σλινιά από την οροφή του περιπτέρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η δουλειά που έχει κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο δικό του περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο και ενώ βλέπουμε, Σπύρο μου, τον Πρωθυπουργό να συνεχίζει η ξενάγησή του. Θα έρθουμε σε λίγο και πάλι σε ένα, Σπύρο. Παραμένεις και ακολουθείς τον Πρωθυπουργό και ευχόμαστε σε λίγο να σας δούμε και εδώ που βρισκόμαστε εμείς στον αέρα.